Yes, καλησπέρα. We are of course very disappointed with this result. To lose this match the way the game went. And what actually did happen in those 90 minutes is strange. I think they had two shots on goal and they scored both of them. We made a mistake early on and they punished us. It was a good finish for them. And then they punished us again on the counter-attack after a free kick for us, where we did not defend as we should do. And that was very disappointed, I must say. We did score one goal, but we could have and should have scored more. We had a lot of chances in the first half. We had a lot of good play in the first half. And I think also maybe Asante was on the line for when he ran through, but I not seen it on TV, so it's difficult. And in the second half, we tried to push. They defended deep. We had some chances to score again, but today we were not as good as we would like to do, and for sure is we are disappointed that we could not win this match based on the situation before we came here, but also based on what actually did happen in the match. So we just have to work very hard and have to find back the rhythm and the confidence and the quality that we need to be able to show that we win these matches and that we can compete in this league. Because with this result and this play, we feel that we need to improve. There is no doubt about that. Είμαστε απογοητευμένοι από το αποτέλεσμα, ειδικά με τον τρόπο που εξελίχθηκε το παιχνίδι και όσα έγιναν σε αυτά τα 90 λεπτά. Είναι παράξενο το γεγονός ότι το παιχνίδι ολοκληρώθηκε με αυτό το αποτέλεσμα. Η Νέα Σαλαμίνα είχε δύο σουτ στο στόχο και πέτυχε δύο γκολ. Κάναμε λάθη και στα δύο γκολ και μας τιμώρησε. Ειδικά στο δεύτερο δεν αμυνθήκαμε σωστά όταν κερδίσαμε το φάουλ και το πληρώσαμε. Σκοράραμε έναν γκολ και θα μπορούσαμε για περισσότερα. Είχαμε αρκετές ευκαιρίες στο πρώτο ημίχρονο και γενικά ένα καλό παιχνίδι. Η φάση με τον Ασάντε στον γκολ του που ακυρώθηκε ήταν μια δύσκολη φάση και θα πρέπει να την δούμε. Στο δεύτερο ημίχρονο η Σαλαμίνα αμύνθηκε αρκετά πίσω. Βρήκαμε ευκαιρίες ξανά. Δεν ήμασταν τόσο καλοί όσο θα έπρεπε να ήμασταν. Είμαστε απογοητευμένοι που δεν κερδίσαμε σήμερα. Και για όσα είχαν προηγηθεί αυτού του παιχνιδιού, δηλαδή τα αποτελέσματα που είχαμε, αλλά και για όσα έχουν γίνει σήμερα μέσα στο γήπεδο, καθώς με βάση τα έχουν γίνει, όσα έχουν γίνει μπορούσαμε να κερδίσουμε. Θα πρέπει να βρούμε ξανά τον ρυθμό μας, την αυτοεπίθεση μας, την ποιότητα μας, ώστε να είμαστε ανταγωνιστικοί σε αυτό το πρωτάθλημα. Με τα αποτελέσματα που έχουμε, αλλά και με την αγωνιστική μας εικόνα, σίγουρα αυτό που μας δείχνουν αυτά είναι ότι πρέπει να βελτιωθούμε. Coach, στο ποδόσφαιρο όμως, όποιος σκοράρει είναι και αυτός που θα κερδίσει στο τέλος. Στην Ομόνοια, ποιο είναι αυτό το πρόβλημα που υπάρχει ανάμεσα στην ομάδα στα τελευταία παιχνίδια και αδυνατεί να φτάσει στο επιθυμητό για να σκοράρει. That keep us with a low scoring record in the last games. The main reason is we've not been able to score on our chances. We have been creating chances, but we've not been good enough as a team in the different phases, because there are many opportunities to score goals in open play, in counter-attacks, in corners and free kicks. And in the end result is that we have not been good as a team to score enough goals to make sure that we can win the matches.
δημιουργούμε ευκαιρίες, όμως δεν σκοράρουμε. Δεν είμαστε τόσο καλοί ως ομάδα για να δημιουργούμε ακόμη περισσότερες ευκαιρίες και να πετυχαίνουμε τα γκολ. Υπάρχουν αρκετοί τρόποι να σκοράρεις και ανέφερε κάποιος ο προπονητής, οργανωμένες επιθέσεις, αντεπιθέσεις, στατικές φάσεις και διάφορες άλλους τρόπους που ανέφερε ο προπονητής. Εμείς όμως δεν είμαστε τόσο καλοί ως ομάδα για να μπορέσουμε να πετύχουμε περισσότερα γκολ. Και τώρα ακολουθεί ένα πιεσμένο πρόγραμμα με Ευρώπη, με Γρανάδα την Πέμπτη. Πώς θα κάνει τα πρόγραμμα του προπονητή και αν μπορεί η ομάδα να αντεπιστεύει και να πει τον καλό και αυτό. So we have a busy schedule in the upcoming games, with the upcoming games every 3 days. How do we gonna handle this difficult program? And if you feel confident that we'll overcome? Yes, I hope we will do. I think we can do. I think we are now used to playing 2 matches every week. The priority for us is the league, there is no doubt. And the cup, when we start to play that. And to do that, the team selections will be also with that in mind. We did have some players, many play with. We've been training with some players. We had 11 players away for the national team this week. Some of the players, like Juric, he played 3 matches for the Czech Republic. Adam played 2 matches, and we have 11 players away. So they all came back on Thursday, and one on Friday. So it's not that we have been working together for 2 weeks to prepare for this match. But for sure, we had maybe 10 players that did train every day and prepared. So this is the status when you have had success and the team players are picked for national teams because they have played well. Then that is a little bit of drawback that they have to fly all over the world to play for their countries. But that is a normal situation for most top teams. And where we are now, we just have to continue to make sure that we can get closer to the quality that we need to win the football matches. For us to concede 2 goals today is very strange, is very rare, because defensively we have been very, very good. It's more like we've been struggling to score goals. And today we scored 1, we should have scored more, for sure. But for them to score 2 goals against us is not normal, and also disappointed. So we have to make sure that we get back to our best level so we can compete for the league. Ο προπονητής πιστεύει ότι μπορεί η ομάδα να ανακάμψει. Τότε έχουμε ένα γεμάτο πρόγραμμα, το έχουμε συνηθίσει να παίζουμε 2 παιχνίδια την εβδομάδα. Όμως η προτεραιότητα είναι το πρωτάθλημα και το κύπελλο χωρίς αμφιβολία. Και οι εντεκάδες που θα αποφασίζονται με βάση αυτό, ότι δηλαδή η προτεραιότητα είναι το πρωτάθλημα και το κύπελλο. Είχαμε και το θέμα με τις εθνικές ομάδες, μόνο 12 παίκτες είχαμε στις προπονήσεις τις τελευταίες 2 εβδομάδες. Για παράδειγμα, ο Ντούρις έπαιξε 3 παιχνίδια με την εθνική του, ο Άνταμ 2. Οι περισσότεροι επέστρεψαν την περασμένη Πέμπτη και ένας ποδοσφαιριστής επέστρεψε την Παρασκευή. Άρα δεν είναι ότι είχαμε 2 εβδομάδες όλοι μαζί για να δουλέψουμε ως ομάδα. Είχαμε 10 παίκτες οι οποίοι όντως δούλεψαν αρκετά καλά. Όμως αυτό είναι αποτέλεσμα της επιτυχίας που έχει η ομάδα. Δηλαδή οι εμφανίσεις με την ομάδα μας φέρνουν τις κλήσεις στην εθνική ομάδα και τα ταξίδια που γίνονται για να διαγωνιστούν οι παίκτες μας με την εθνική τους ομάδα. Όμως είναι μια φυσιολογική κατάσταση αυτή για μεγάλες ομάδες να αντιμετωπίζουν αυτές τις καταστάσεις. Εμείς θα πρέπει να συνεχίσουμε την δουλειά για να φροντίσουμε ότι θα πλησιάσουμε την ποιότητα μας για να μπορέσουμε να κερδίζουμε τα παιχνίδια. Ήταν παράξενο και σπάνιο το γεγονός ότι δεχτήκαμε 2 γκολ σήμερα και απογοητευτικό. Συνήθως είχαμε πρόβλημα στο να πετύχουμε γκολ, όμως σήμερα δεχτήκαμε 2. Πετύχαμε ένα, θα μπορούσαμε για περισσότερα, όμως είπε ο προπονητής ήταν πολύ σπάνιο, απογοητευτικό και το γεγονός ότι δεχτήκαμε 2 γκολ. Thank you.